Το 2014 πήγα στο Ντόνετσκ, αποστολή. Να δω τι γίνεται για να κάνω ένα report για την κατάσταση εκεί, μια αναφορά. Είδα εκεί τον ίδιο τον Ζακάρτσεκο, τον τότε πρόεδρο τη Δημοκρατία του Ντόνετσκ. Στη συνέχεια πήγα στη Μόσχα, όπου είδα ανώτατου αξιωματούχου, Ρώσου αξιωματούχου, και φυσικά μετά στο Κίεβο, εκεί στην πλατεία Μαϊντάν, για να δω τι ακριβώ γίνεται πριν ξεσπάσει όλο αυτό το Πράγμα το οποίο ξέσπασε και το οποίο μας οδηγεί πλέον σε μη ελεγχόμενες καταστάσεις. Στην αναφορά μου έγραψα ότι οδηγούμαστε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Τότε θεωρήθηκε υπερβολική. Χτες ο Πεσκόφ, εκπρόσωπος τύπου του Βλανδίμηρου Πούτιν, μας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο κατά τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά της Ελλάδος. Αυτός ο αλυταράς, που παριστάνει τον νέο υποθυπουργό μας έχει μπλέξει σε πολύ άσχημες εξελίξεις με ένα στυλ μιας ιστορίας που επαναλαμβάνεται όπως έγινε το 1919 με τον Ελευθέριο Βενιζέλο κατά τα άλλα εθνάρχη ο οποίος έστειλε ένα σώμα στρατού στην Ουκρανία πάλι να πολεμήσει κατά των Ρώσων. Τι δουλειά είχαμε εμείς να πάμε να πολεμήσουμε κατά των Ρώσων. Τι δουλειά έχουμε εμείς να ενισχύουμε τη μια ή την άλλη πλευρά από τη στιγμή που θεωρητικά τουλάχιστον και οι δύο λαοί και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι αδερφοί, ομόδοξοι λαοί και έχουμε μια κοινή ιστορία εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τι δουλειά έχουμε εμείς να πάρουμε θέση. Ωστόσο αυτός ο σιωνιστής, πρωθυπουργάκος ο Γκραμπόφσκι αποφάσισε να βάλει πλάτη στον ομόδοξό του τον Ζελέσκι όπως κάναν όλοι όλα αυτά τα ρεμάλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι βρισκόμαστε στη θέση αυτή τη στιγμή να είμαστε υποκατοχή πολέμου. Είχα ρωτήσει τότε Ρώσους αξιωματούχους θα χτυπήσετε αν χρειαστεί αν ε, θεωρήσετε ε, κρίσιμο και την Ελλάδα και μου λέει εσύ στρατηγέ τι πιστεύεις ότι η πύραυλή σας από την ε, Θεσσαλία και τώρα από την Αλεξανδρούπολη αλλά και όλο το σύστημα εκεί της ε, Σούδας είναι στραμμένο κατά της Νότιας Ρωσίας εμείς θα πούμε είναι ομόδοξη Χριστιανοί αδερφοί, οι Έλληνε, και δεν θα κάνουμε τίποτε, δεν γίνονται τα πράγματα στρατηγικά και το γνωρίζει. Του είπα απλώ ήθελα να ξέρω θεωρητικά τουλάχιστον τι ακριβώ μπορεί να συμβεί. Μα οδηγούν λοιπόν οι σιωνιστέ, πάρτε το χαμπάρι, είμαστε οι μόνοι που το λέμε ανοιχτά. Σπα, θα δει που και πού να λένε. Τώρα βλέπω στο εξ, στο το πρώην Twitter, κάποιοι πετάγονται και λένε Δεν πάμε καλά με του σιωνιστέ. Αυτή η ράτσα η οποία έβαλε. Τον κόσμο σε παγκοσμίου πολέμου, τον ξαναβάζει σε παγκόσμιο πόλεμο για πάρτι του. Για πάρτι τους. Την ώρα που σκοτώνουν στη Γάζα μικρά παιδάκια. Έτσι. Και εμεί φυρίζουμε αδιάφορα. Ψηφίσατε εσεί με το 41% το οποίο είναι 20% βασικά, Ψηφίσατε αυτό το γελίο το υποκείμενο το οποίο μα οδηγεί στην καταστροφή. Πώ θα γίνει να αναλάβετε τι ευθύνε σα, εσεί, άμυαλοι η ηλίθιοι που ψηφίσατε αυτόν τον παλιάνθρωπο. Πώ θα αναλάβετε τι ευθύνε σα, Ο πόλεμο έρχεται με γοργότατου ρυθμού. Έκανα ένα βίντεο το 2014, το δημοσίευσα μια φορά. Θα το ξαναδημοσιεύσω. Δυστυχώ μπλέξαμε. Η μόνη ελπίδα, η επανάσταση, να επαναστατήσουμε εδώ και τώρα. Δεν έχουμε άλλη λύση. Είπα και ελάλισσα και αμαρτία νου και έχω.